Ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης συμμετέχει στις ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δίνοντας δυναμικό παρόν με πλήρες ψηφοδέλτιο 42 υποψήφιων ευρωβουλευτών σε όλη την ελληνική επικράτεια, με τον πρόεδρο Αρτέμι Σόρα να πρωτοστατεί στο ψηφοδέλτιο. Στόχος και σκοπός της Ελλήνων Συνέλευσης είναι να ακουστεί η φωνή των Ελλήνων σε ολόκληρη την Ευρώπη, να έχει ισχυρή συμμετοχή στο κέντρο λήψης των αποφάσεων που καθορίζουν τη στρατηγική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη στα νομοθετικά τους πλαίσια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και έχει ως αντίκτυπο στην διαμόρφωση της οικονομικής κοινωνικής πολιτικής ζωής της Ελλάδος και τη διαβίωση των Ελλήνων πολιτών. Οι υποψήφοι ευρωβουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης θα κάνουν το αυτονόητο και δεσμεύονται γι' αυτό ως πολίτες αυτής της χώρας και ως θεσμική ιδιότητα εκ της οποίας απορρέει μοναδικό καθήκον και υποχρέωση της υπεράσπισης όλων των συμφερόντων και πνευματικών δικαιωμάτων του ελληνικού έθνους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα προβούν σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους για τη διαφάνεια της οικονομικής πορείας της Ελλάδος στην εμπορική κοινοπραξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο καταστατικός της χάρτης ορίζει, αλλά και ως βασικός μέτοχος και εγκύτρια χώρα του νομισμάτου του ευρώ. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες και όλοι οι πολίτες της Ευρώπης, διότι κανένας ευρωβουλευτής δεν το έχει κάνει σαφές, εντός και εκτός συνόρων, είναι ότι αν αποσύρει η Ελλάδα το ιδρυτικό της κεφάλαιο και τα παράγωγα αυτού, τότε διαλύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που καταρρύπτει τις κατά καιρούς άτοπες απειλές κάποιων κύκλων που μιλούν περί εξόδου της από την Ενωμένη Ευρώπη και που μόνο σκοπό έχουν να τρομοκρατούν τους Έλληνες πολίτες. Κανένας δεν έχει προβεί σε κανέναν έλεγχο. Ελληνίδες Έλληνες, υπάρχει μια άλλη όψη της Ελλάδας πολύ πιο ισχυρή, πάνω στην αλήθεια του δικαίου της, που της δίνει καθοριστικό ρόλο στις λήψεις των αποφάσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτήν που δολίως παρουσιάζεται από τα διορισμένα πολιτικά ανδρίκελα που διοικούν τη χώρα μας, στέλνοντας κατά καιρούς ευρωβουλευτές πιόνια, μια εικόνα που ενισχύεται δολίως και από τους διορισμένους στις θέσεις των τριών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσης πιόνια του ίδιου κέντρου εξουσίας. Η κατάλυση του κράτους δικαίου, η καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαίων και δικαιωμάτων, η ισλαμοποίηση της Ευρώπης, οι πολυάριθμες κρίσεις στον τομέα της ενέργειας, του επισιτισμού, η αύξηση της φτώχειας και οι γεωπολιτικές αναταραχές έχουν δημιουργήσει πολλαπλά μέτωπα τα οποία βάλουν κατά του συνόλου των πολιτών της γυραιάς Ηπείρου. Είναι όριμος ο καιρός και ανάγκη όλων οι Έλληνες πολίτες απανταχού του πλανήτη να συστρατευτούν στο δικό τους εθνικό πολιτικό φορέα, δίνοντας την δύναμή τους στους Έλληνες υποψήφιους ευρωβουλευτές, ώστε να πάρει η πατρίδα μας την ηγετική της θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διασφαλίζοντας τα συμφέροντά της. Η Ελλάδα μπορεί να βάλει τάξη στο χάος που επικρατεί στους κόλπους της Ευρώπης, να επαναπροσδιορίσει όλες τις νομοθεσίες που είναι κατά της ανθρώπινης φυσιολογίας και κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το σύνολό τους. Ψηφίζουμε οι απανταχού Έλληνες πολίτες την αλήθεια του δικαίου μας. Ψηφίζουμε την Ελλήνων Συνέλευσης για μια νέα εποχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου επίκεντρο έχει τον άνθρωπο ως οντότητα και όχι ως παραγωγικό αριθμό στις χρηματιστηριακές αγορές μιας ληστρικής ολιγαρχίας.